Να πάμε να πιάσουμε λίγο τα φράγματα της Κρήτης. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση και πρέπει να το ξεκαθαρίσω με τη χρησιμότητα των φραγμάτων στην καθημερινότητά μας. Το έχουμε λύσει, έχουμε αφήσει τις κασάνδρες, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τα ψεύδη στην άκρη. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση κατά πόσο, με φόντο βέβαια και την παρατεταμένη ανομβρία του προηγούμενου διαστήματος, θα καταφέρουν τα φράγματα να γεμίσουν. Αυτή τη στιγμή η πληρότητα αγγίζει και δεν αγγίζει ένα ποστό της τάξης 47-50%. Και βέβαια υπάρχουν σκέψεις για μείωση της ίδρευσης σε περιοχές του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και της Χερσονήσου. Καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Βαγγέλης Μαμαγκάκης, ο Διευθυντής Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚΤΗ. Καλησπέρα μας, κύριε Μαμαγκάκη. Καλησπέρα κύριε Πανιτόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές. Να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά, να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε ξαναπεί τηλεοπτικά. Επίσης, με υγεία. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για να αποτελέσει και τη βάση της συζήτησης αναφορικά με το ακριβές ποσοστό πληρότητας αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα στο Αποσελέμ. Το χρόνο του Αποσελέμ αυτή τη στιγμή έχει συνταμιευτεί 12 εκατομμύρια κυβικά, με χωρητικότητα 25,3, είναι στο 47%, όπως είπατε πριν λίγο. 47%. Καμία σχέση βέβαια με το 21, να το πούμε αυτό. Ναι, και με το... και με το 22. Για το 22. Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει στις υπερχειλήσεις τέτοια εποχή. Να ξεκινάει η παροχέτευση από των πλημμυρικών παροχών του οροπεδίου προς τον ταμιευτήρα. Ή κάποια χρονιά, από τον Νοέμβρη, τον προηγούμενο, είχε ξεκινήσει η υπερχείληση. Φέτος τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο καλά. Ο χειμώνας δεν είναι τόσο βαρύς, χιόνια δεν υπάρχουν, οι βροχοπτώσεις είναι λιγοστές. Τα πράγματα δείχνουν να είναι αρκετά δύσκολα μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα. Επειδή είστε ένα, ένα έμπειρος στέλεχος του ΟΑΚ βέβαια και έχετε επομιστεί και το βάρος της διαχείρισης εκεί συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, θέλω να μας πείτε το κακό σενάριο ποιο είναι, για να πάμε και στη λύση που θα προταθεί. Το κακό σενάριο είναι από εδώ και μετά να μην έχουμε βροχοπτώσεις, να μην έχουμε εισδροές στον ταμιευτήρα, οπότε να έχουμε να διαχειριστούμε αυτά τα 12 εκατομμύρια κυβικά. Αυτό θα... Για πόσους μήνες? Εννοείται μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα λοιπόν που πρέπει να κερδιθεί. Ναι, οπότε... ναι, και υπόψη ότι δεν πρέπει να μείνει και ο ταμιευτήρας χωρίς νερό. Πρέπει να υπάρχει μια έστω και χαμηλή συντηρητική λειτουργία του δηληστηρίου, οπότε καταλαβαίνετε είναι λιγότερα τα εκατομμύρια που θα διαχειριστούν από τα 12. Ναι. Τότε λοιπόν θα πάμε σε μια σε συνεργασία πάντα με τη ΔΕΗΑ. Θα καθίσουμε όπως το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, σε εποχές δύσκολες, να βρούμε μια, τη μέση λύση, να δούμε τι δυνατότητες αναπλήρωσης των ποσοτήτων αυτών θα έχουν ΔΕΗΑ μέσα από τις γεωτρήσεις ενδεχομένως, ναι, που έχουν. Ενεργοποίηση γεωτρήσεων βέβαια. Συντήρηση των αντιλοστασίων που είναι σε αδράνεια και να μειωθεί οι μειώσεις θα είναι οριζόντιες για όλες τις ΔΕΗΑ και ανάλογες των δυνατοτήτων. Ξέρετε, μας παρακολουθούν τηλεθεατές και το ερώτημα είναι η καθημερινότητά μου θα επηρεαστεί εμένα? Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι το νερό είναι ένα ζωτικό πόρος, ένας πόρος ο οποίος είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, εννοείται ότι θα επηρεαστεί. Ελπίζουμε όμως να μην συμβεί αυτό, θα περιμένουμε τις επόμενες μήνες, είμαστε τώρα, είναι νωρίς, είμαστε μέσα στο χειμώνα, έπρεπε να είχαμε δηλαδή τα αποθέματά μας τα πιο μεγάλα, αλλά πάστε τόσο ας περιμένουμε μέχρι τα μέσα Φλεβάρι, μέσα Φλεβάριου θα κάνουμε το ταμείο εισαγωγικά για να δούμε ακριβώς τι νερό θα έχουμε να διαχειριστούμε. Αλλά το κακό σενάριο πάντα υπάρχει στο σχεδιασμό, υπάρχει το Plan B που λέμε. Και πρέπει να υπάρχει βέβαια αναγκαστικά για να μπορέσουμε να υπάρχει διαχείριση, σωστή διαχείριση και να φτάνει το νερό όσο μπορούμε σε όλους τους καταναλωτές και με την επάρκεια, όσο το δυνατόν καλύτερη επάρκεια υπάρχει. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα μέσα στο μήνα. Σε ελπίσουμε ότι διανύουμε μία εβδομάδα με καιρικά φαινόμενα. Κύριε Μαμαγκάκη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, με κύριο χαρακτηριστικό μεταξύ άλλων βροχές και καταιγίδες. Δεν ξέρω κατά πόσο μέσα μία εβδομάδα, βέβαια αδύνατον, να καλυφθεί έτσι ένα ποσοστό πληρότητας. Ωστόσο, σας ελπίσουμε να φτιάξει ο καιρός στο επόμενο διάστημα. Στο κομμάτι να νιώσουμε χειμώνα, όχι να φτιάξει καλοκαιρία. Καταλαβαίνετε πώς. Ακριβώς. Στο θέμα του χειμώνα. Λοιπόν. Βεβαίως. Εμείς ευελπιστούμε σε αυτό. Υπάρχουν περίοδοι που είχαμε απογοητευτεί κάποια χρονιά
Και μέσα στο Φλεβάρι έκανε 15 μέρες πολύ κακοκαιρίας και είχαμε περίπου εισδοή 10 εκατομμυρίων κυβικών. Δεν ελπιστούμε να συμβεί και τώρα και αυτό το πράγμα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλό απόγευμα. Καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμαγκάκη.